Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κουλουράκια για τον απογευματινό καφέ, αλλά μπορείτε να τα δώσετε και στα πιτσιρίκια σας, για το σχολείο, για δεκατιανό. Είναι εύκολη συνταγή, πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε 3 αυγά. 1, 2, 3 αυγά. Τρακόσια γραμμάρια ζάχαρη. 100 γραμμάρια, δηλαδή να φτάσετε στα 200 γραμμάρια, αλλά θα γίνουν πολύ άγλικα. Χτυπάμε να φρατέψουν. Θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. Εγώ βάζω βούτυρο, βγαίνει πιο αφράτο το κουλουράκι. Έτσι, πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. 3 βανίλιες. 1 τσιμπιά αλάτι, ξύσμα από 1-2 πορτοκάλια. Προσέχτε τώρα, εδώ μπορείτε να το αρωματίσετε με ό,τι θέλετε. Μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε μαχλέπι, να βάλετε κακούλε, να βάλετε μαστίχα χείου. Εφόσον έλειωσε και το βούτυρο, θα προσθέσουμε σιγά σιγά 200 γραμμάρια γάλα. Λοιπόν, βάλαμε όλα μας τα υγρά. Εδώ έχω αλεύρι. Θα προσθέσω 20 γραμμάρια baking powder. Θα ανακατέψουμε λίγο εδώ. Λοιπόν, εδώ η ζύμη, αν θα δείτε, θα σας βγει σαν κομμένη. Μη σας φοβίζει όμως, είναι το βούτυρο, έτσι. Μόλις αρχίζουμε και βάζουμε το αλεύρι μέσα, θα ομογενοποιηθεί η ζύμη και θα γίνει σωστή. Μη σας φοβήσει καθόλου. Πάντα το αλεύρι το βάζουμε σταδιακά. Δεν θα το βάλετε όλο μαζί, γιατί τα άλευρα είναι λίγο περίεργα αυτόν τον καιρό. Έτσι, οπότε βάζετε και βλέπετε να έχουμε μία λεία ζύμη σωστή. Δεν χρειάζεται να το παρακάνετε. Αυτό γίνεται σε όλες τις συνταγές. Συμβαίνει σε όλες τις συνταγές. Λοιπόν, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Να ξέρετε ότι τα υλικά όλα τα αναγράφω στην περιγραφή του βίντεο, έτσι, και στο πρώτο σχόλιο του κάθε βίντεο. Οπότε, αν κάποιο υλικό έχω ξεχάσει, όπως τώρα που ξέχασα το αλεύρι, είναι 1 κιλό, μπορεί να σας πάρει και λίγο παραπάνω, εντάξει. Θα τα βρείτε όλα τα υλικά στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο στο βίντεο. Λοιπόν, βλέπετε, έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια. Βλέπετε. Κοιτάξτε. Αφού η ζύμη μας είναι έτοιμη, θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί. Πάντα ξεκουράζουμε τις ζύμες για να μπορέσουμε να τις δουλέψουμε, έτσι. Καλό είναι, επειδή έχει βούτυρο, να την βάλετε να ξεκουραστεί στο ψυγείο, για να μην έχετε πρόβλημα αν σας κολλάει στα χέρια και αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο. Αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε. Έχω κόψει ένα κομμάτι των 30 γραμμαρίων, έτσι τα κουλουράκια μας θα γίνουν 45 γραμμάρια το καθένα. Εντάξει, έχω ανοίξει ένα κομμάτι
Αυτό το βλέπετε, το κάνουμε μισοφέγγαρο, παίρνουμε άλλο ένα κομμάτι των 15 γραμμαρίων. Η ζύμη είναι πολύ εύπλαστη. Εντάξει, βάζετε εδώ και ξεκινάμε να κάνουμε πλεξούδα. Θα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο γιατί μπορείτε να τα βουτήσετε και στο γάλα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το ακουμπάτε σε τα ψήμελα δόκολα. Να σας δείξω άλλο ένα. Ανοίγετε. Το πάχος της ζύμης είναι αυτό. Κάνουμε το μισοφέγγαρο. Ανοίγουμε ένα κομμάτι ακόμα, 15 γραμμάρια. Ακουμπάτε εδώ. Εντάξει, και κάνουμε την πλεξούδα μας. Ανάλαφρα, δεν χρειάζεται να πιέζετε καθόλου. Θα σας πάει μόνο του. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τα πρώτα μας κουλουράκια είναι έτοιμα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις. Εδώ έχω ένα αυγό, θα βάλω 50 γραμμάρια γάλα μέσα. Θα ανακατέψω. Θα λείψουμε τα κουλουράκια μας για χρώμα περισσότερο. Έτσι. Και θα ψήσουμε περίπου 20 λεπτά. Να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, είναι ανάλογα το φούρνο. Έτσι, περίπου 20 λεπτά. Πάμε για ψήσιμο. Τα κουλουράκια μας είναι έτοιμα. Να τα φτιάξετε όλοι και όλες. Λοιπόν, βγαίνουν 42 κομμάτια. Εντάξει, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!